Το έβλεπε στο ρουκζούκ. Με τρέλα. Για πες. Με τρέλα. Γυρνούσα από το σχολείο και έχω αυτή την εικόνα ότι ήμουν στο τραπέζι της κουζίνας, τρώγαμε και έβλεπα ρουκζούκ. Θέλω τον 100. Γιατί πήγαινα σχολείο τότε, Θεή. Εντάξει. Πόσα χρόνια, παιδιά, έχει που ήταν το ρουκζούκ? Έχει πολλά. Είναι. Πότε ήταν, 94. Και είναι η πρώτη φορά που ξανά... 4, 94. Βγαίνει. Το 94 με το 97. Ναι. Η πρόταση πώς έγινε, ποιος την έκανε? Κοίταξε να δεις τώρα, συνέβη ένα πολύ περίεργο και λίγο καρμικό πράγμα. Εγώ θα σε είχα δηλαδή για βραδινό. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που έκανε στο dancing ήταν... Γιατί τώρα σε βλέπουμε και πιο casual. Mm-hmm. Εσύ ρε παιδί μου είσαι και λίγο της υπερπαραγωγής, mm-hmm. Έχεις αυτό λίγο το πριγκιπικό, το πιο grande. Ναι. Εντάξει, και εγώ στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα στην παρουσίαση, αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα το ρουκζούκ. Δεν ξεκίνησε τώρα για μένα. Έχει ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια, το συζητάω. Ναι. Είναι ένα από τα λίγα παιχνίδια, τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης που μου αρέσουν. Εσύ το πρότεινες δηλαδή? Το είχα προτείνει στο Μέγκα. Αλήθεια? Δηλαδή είχα πει στο Λοΐζο, το Ξενόπουλο, το διευθυντή, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ξανακάνετε το ρούξου. Ένα τόσο ωραίο παιχνίδι. Το ρούξου στον Αντένα δεν ήτανε? Στο Μέγκα. Στο Μέγκα ήταν το ρούξου. Στο Μέγκα ήταν, ναι. Και λέω, γιατί δεν το ξανακάνετε αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, μεταξύ σοβαρό και αστείο, δεν το είχα προτείνει. Αλλά ήταν δική σου ιδέα. Ήθελα να το ξαναδώ και ειδικά τώρα σε μια εποχή που γυρίζουν πάλι τα τηλεπαιχνίδια. Λέω, γιατί δεν βλέπουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έφυγα από το Μέγκα, αλλάξαν τα πράγματα, το συζήτησα και με ένα άλλο κανάλι. Έφτασε στο σημείο να το κλείσω. Ήρθα και μου το πρότειναν οι ίδιοι. Χαθήκαμε, έτσι όπως γίνονται τώρα τα πράγματα πια στα κανάλια. Δεν έγινε. Και με πήρε τηλέφωνο η Άννα Ερβανίτη και μου λέει, θέλω να σε μιλήσουμε. Να έρθω, της λέω, Άννα μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα μου πήγε το ρουκζού. Φανταζόμουν για κάτι βραδινό. Και μου λέει, θέλω να κάνουμε το ρουκζού. Μου έδωσε ένα στικάκι να δω τα. Ούτε που τα είδε, ούτε τίποτα. Τη είπα, ναι. Επειδή είναι κόνσεπτ και εγώ έχω μάθει στα κόνσεπτ. Εντάξει, είναι διαφορετικό, δεν είναι βραδινό. Το ήξερε κιόλα. Είναι μεσημέρι, θα μου πει, αλλά δεν με πειράζει εμένα αυτό. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι ένα κόνσεπτ που μ' αρέσει να έχω ένα μπούσουλα. Δεν μπορώ αυτό το free, α πούμε, με αγχώνει. Νομίζω ότι θα με βάλει άλλη διαδικασία. Να βάλει τις πινελιές σου. Να βάλει τις πινελιές σου και επίσης είναι και ένα παιχνίδι που μου αρέσει και πιστεύω ότι θα το διασκεδάσω όπως και το διασκεδάζω. Το διασκεδάζουμε πάρα πολύ στα γυρίσματα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, ρε παιδί μου, όταν κάποιος το αγαπάει αυτό που κάνει, σε όλες τις δουλειές θα μου πεις.